Κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέστρεψα χθες το αργά το απόγευμα από την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια, όπου η χώρα μας είχε έναν ουσιαστικό ρόλο, γιατί οφείλει και παίζει, κατά την άποψή μου, ηγετικό ρόλο στην Βαλκανική Χερσόνησο. Η χώρα μας ήταν μία από τους εμπνευστές αυτής της Συνόδου. Να πιάσουμε ξανά το νήμα από τη Σύνοδο της Θεσσαλονίκης το 2003, όπου αποφασίστηκε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βαλκανικές χώρες. Το νήμα που αφορά αυτή τη στιγμή και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Έχω την αίσθηση ότι, και είναι αίσθηση κοινή σε όσους συμμετείχαν, πιστεύω, σε αυτή τη Σύνοδο, ότι η χώρα όχι μόνο ανακτά την αυτοπεποίθησή της, όχι μόνο βγαίνει από μια πολύχρονη οικονομική κρίση που της στέρισε δυνατότητες και προοπτικές, αλλά ανακτά και την γεωπολιτική δυναμική της. Πυλώνα σταθερότητας και χώρα εγγυητής επικοδομητικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Στα πλαίσια της συνόδου αυτής είχα βεβαίως την ευκαιρία να βρεθώ και με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους 5 μήνες και αφορά την προσπάθειά μας να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή ονομασία, που βεβαίως δεν μπορεί να είναι η ονομασία συνταγματική σήμερα της γειτονικής χώρας, η οποία δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς προφανώς και όχι ευτυχώς, αναγνωρίζεται από μια πολύ μεγάλη μερίδα κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από την πλειοψηφία των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όπως δήλωσα χθες, η διαπραγμάτευση αυτή είναι δύσκολη, είναι πολυεπίπεδη, είναι πολύπλοκη, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Εμείς όμως υπερασπιζόμαστε με αίσθημα ευθύνης μια γραμμή που έχει χαραχτεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια, μια εθνική γραμμή, και την υπερασπιζόμαστε με δημιουργικότητα και με αποφασιστικότητα. Και έχουμε καταστήσει σαφές, και αυτό αποδεικνύεται και από τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των εταίρων μας, ότι η Ελλάδα παίζει έναν επικοδομητικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Δήλωσα χθες λοιπόν, και θέλω να το επαναλάβω σήμερα στη Βουλή, ότι έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα, έχουμε διανύσει μεγάλο μέρος της απόστασης, αλλά υπάρχει ακόμα απόσταση που χρειάζεται να διανυθεί. Και ακριβώς επειδή πολλές φορές δυστυχώς οι διαρροές ταξιδεύουν γρηγορότερα από όσο μπορεί να ταξιδεύσει ένας πρωθυπουργός για να γυρίσει πίσω στη χώρα του, είδα σήμερα μια σειρά από δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής δικτύωσης και ως όφυλα ανέλαβα την πρωτοβουλία να ενημερώσω αύριο το πρωί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ακριβώς επειδή αισθάνομαι την ευθύνη της διαχείρισης ενός εθνικού θέματος υψίστης σημασίας, πήρα την πρωτοβουλία σήμερα το μεσημέρι και επικοινώνησα τηλεφωνικά με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον ενημέρωσα προσωπικά για την πορεία της διαπραγμάτευσης. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι οι δύο βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή το να έχουμε μία και μόνη ονομασία εντός και εκτός της γειτονικής χώρας, που βεβαίως δεν μπορεί να είναι η σημερινή συνταγματική, αλλά μια σύνθετη ονομασία, αλλά βεβαίως και η προϋπόθεση της συνταγματικής αναθεώρησης που απαιτείται από την γείτονα, προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, οι δύο αυτές προϋποθέσεις αποτελούν, αν θέλετε, και απαράβατο όρο ώστε να καλυφθεί το μέρος της απόστασης που απαιτείται. Και βεβαίως, οποιαδήποτε συζήτηση
για προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, είτε από τον απεσταλμένο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε και από την πλευρά των γειτόνων μας. Οποιοσδήποτε προτάσεις για το όνομα είναι κενές περιεχομένου, αν δεν έχουν πρώτα εκπληρωθεί αυτές οι βασικές προϋποθέσεις τις οποίες η ελληνική πλευρά έχει θέσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, ακολουθώντας την εθνική γραμμή στο ζήτημα αυτό. Δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, απλά να δηλώσω ότι, όπως πάντα, θα είμαι στη διάθεση των πολιτικών αρχηγών που ενδεχομένως να θέλουν να πληροφορηθούν ευρύτερα για τις λεπτομέρειες, τις τεχνικές λεπτομέρειες αυτής της δύσκολης, επαναλαμβάνω, διαπραγμάτευσης. Άκουσα όμως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης όχι μονάχα στη τηλεφωνική γραμμή, αλλά και στην ομιλία του σήμερα εδώ στη Βουλή, από αυτό εδώ το βήμα. Τον άκουσα για άλλη μια φορά να ζητάει εκλογές. Δεν είναι έκπληξη. Εδώ και 2,5 χρόνια θα ρω το ίδιο κάνει. Τον άκουσα μάλιστα να τη ζητά, λέει, διότι βγαίνουμε από τη μνημονιακή περίοδο και άρα κατά αυτόν τώρα υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να γίνουν εκλογές. Έχω την αίσθηση όμως ότι από το κόμμα του, το οποίο απουσιάζει γιατί επέλεξε να αποχωρήσει από τη σημερινή διαδικασία, δυστυχώς και στο θέμα αυτό ακούγονται διαφορετικές φωνές. Και δεν θα μιλήσω για τις φωνές εκπροσώπων κοινωνικών φορέων που προέρχονται από το κόμμα του, που έχουν δηλώσει εκθαρσώς και με παρησία ότι η οικονομία, η επιχειρηματικότητα, η σταθερότητα χρειάζεται στη χώρα και άρα η οικονομία δεν χρειάζεται μια εκλογική αναμέτρηση τώρα, όπως ο κύριος Μίχαλος για παράδειγμα. Αλλά θα μιλήσω για εκπροσώπους του κόμματός του, όχι για ανθρώπους που προέρχονται από την παράταξή του και κατέχουν θέσεις ευθύνης. Ο ίδιος λοιπόν ζητά εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, το Σεπτέμβριο, διότι η τομή της εξόδου από το μνημόνιο είναι το τέλος του Αυγούστου. Ο αντιπρόεδρος του ζητά εκλογές αύριο. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, σύμβουλός του, που τον ακούσαμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή πριν από λίγες μέρες, ουσιαστικά εκτιμά ότι οι εκλογές θα γίνουν, λέει, μαζί με τις ευρωεκλογές και θα είναι τριπλές το Μάιο. Ο ίδιος ζητάει το Σεπτέμβριο, ο αντιπρόεδρος αύριο, Μάιο δηλαδή, ο σύμβουλός του τον Μάιο σε ένα χρόνο. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το μπάχαλο που εκπέμπεται και στην κεντρική γραμμή και στο ζήτημα των εκλογών από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι άξιο προσοχής. Ανάλογο τη σύγχυση που εξέπεψε το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες αυτήν εδώ την αίθουσα η εισηγήτρια του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα, το νομοσχέδιο που αφορούσε την υιοθεσία, εισηγήθηκε να μην ψηφιστεί το επίμαχο άρθρο, αλλά η ίδια αμέσως μετά ψήφισε ναι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλω να υποσημειώσω. Άκουσα όμως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσπαθεί για άλλη μια φορά να υπεκφύγει μπροστά σε μία ακόμα πρόταση μεταρρυθμιστική που καταθέτει η κυβέρνηση με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και έχει να κάνει με την πανθομολογουμένως όρημη αναγκαιότητα, θα έλεγα, για να σταματήσει αυτή η σχέση διαπλοκής των μεγάλων βαρώνων των κομμάτων, των μεγάλων κομμάτων, για την κατάτμιση των μεγάλων περιφερειών, όπως η δεύτερη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών και το υπόλοιπο της Αττικής, περιφέρεια Αττικής λέγεται σήμερα. Μια πρόταση που η ίδια η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει, μάλιστα ως προϋπόθεση, σας θυμίζω, σε οποιαδήποτε συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, όταν φέραμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα την απλή αναλογική. Και όλος παραδόξως σήμερα έρχεται, προφανώς κάτω από τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται από τους βαρώνους του κόμματός του, οι οποίοι είναι αυτοί που οι παρόμοιοι αυτών που σε άλλες εποχές επίσης απέρριψαν αυτή την πρόταση, κάτω λοιπόν από αυτές τις ισχυρές προφανώς πιέσεις των βαρώνων έρχεται και ψάχνει να βρει ένα πρόσχημα
προκειμένου να αποφύγει την υπερψήφιση αυτής της πρότασης, προκειμένου να εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο του 2019. Και το πρόσχημα αυτή τη φορά είναι η ψήφος των εγγεγραμμένων στους καταλόγους, οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό. Θα ήθελα λοιπόν να το απαντήσω και από αυτό εδώ το βήμα, ότι κρούει ανοιχτές θύρες, διότι αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα αυτούς που τα τελευταία χρόνια αναγκάστηκαν να μεταναστέψουν στο εξωτερικό, η δική του παράταξη και η δική του κυβέρνηση τους έδιωξε στο εξωτερικό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα δώσουμε δικαίωμα ψήφου εξ αποστάσεως. Δεν έχει λοιπόν κανένα νόημα να αναζητεί προσχήματα. Τα παιδιά του brain drain, ναι, έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν από τις χώρες διαμονής τους, διότι είναι τελείως διαφορετικό αυτό σε σχέση με άλλες προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο παρελθόν και αφορούν ενδεχομένως μετανάστες τρίτης, τέταρτης γενιάς. Ας δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το πρόσχημα που θα σκαρφιστεί τώρα που επισήμως και δεσμεύομαι ότι θα κατατεθεί αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών. Ποιο θα είναι το πρόσχημα το οποίο θα σκαρφιστεί προκειμένου να αποφύγει, επαναλαμβάνω, κάτω από την πίεση των βαρώνων του κόμματός του, να προχωρήσει σε άλλη μία και να υπερψηφίσει άλλη μία θετική, σημαντική μεταρρύθμιση που θα φέρει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Έρχομαι όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο θέμα που συζητάμε σήμερα. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος, ίσως της δυσκολότερης περίοδου της σύγχρονης ιστορίας μας. Και βρισκόμαστε στην αυγή μιας νέας εποχής, κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης. Η Ελλάδα με σκληρή προσπάθεια και μετά από πολλές και άδικες αρκετές περιπτώσεις θυσίες του λαού μας, πατάει ξανά γερά στα πόδια της. Είναι λοιπόν στο... Και αυτό συμβαίνει, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εξαιτίας των θυσιών του ελληνικού λαού. Και είναι στο όνομα αυτών των θυσιών που πρέπει να αποδοθεί αυτό που ζητάει και ο λαός μας, δικαιοσύνη. Διότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πλήρωσαν πολύ ακριβά τις αμαρτίες του παρελθόντος, αμαρτίες που δεν ήταν δικές τους, αμαρτίες που δεν προέκυψαν τυχαία, αμαρτίες για τις οποίες κάποιος πρέπει να φέρει την ευθύνη. Και όλοι μας πιστεύω ότι γνωρίζουμε ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που καταχράστηκαν την εξουσία τους, που επέλεξαν απολύτως συνειδητά να εκμεταλλευτούν την εξουσία τους για ιδιωτελείς σκοπούς. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα τερατώδε σύστημα διαπλοκής και διαφθοράς που συνέβαλε καθοριστικά στη χρεοκοπία της χώρας. Το μάρμαρο το πλήρωσαν τελικά οι Έλληνες πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι αποκλεισμένοι από αυτό το σύστημα εξουσίας. Δεν θέλω να παριστάνω τον ηθικό διδάσκαλο, αλλά έτσι είναι. Υπήρξαν βεβαίως και τμήματα της ελληνικής κοινωνίας και συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που φέρουν ευθύνη, διότι στήριξαν και νομιμοποίησαν αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας, κινήθηκαν εντός του ή στα όρια του, συμμερίστηκαν τις πρακτικές του, υιοθέτησαν τους σκοπούς του. Σήμερα θέλω να επαναλάβω όμως κάτι. Έχει έρθει η ώρα της ευθύνης. Ευθύνη απέναντι σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας να μην υποθηκευτεί η νέα εποχή της πατρίδας μας, να μην τεθεί σε διακινδύνευση η μεγάλη προσπάθεια να οικοδομήσουμε το μέλλον σε νέες και στερεές βάσεις. Και ο μόνος τρόπος να περάσουμε στην εποχή της δίκαιης ανάπτυξης, ο μόνος τρόπος να οικοδομήσουμε ένα νέο παραγωγικό, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο είναι να ξεριζώσουμε αυτές τις πρακτικές της διαφθοράς. Να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, θεσμικές εγγυήσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Διότι, ξέρετε, η διαφθορά, οι έκνομες πρακτικές, οι καταχρήσεις της εξουσίας
ο θεσμικός και ηθικός εκφυλισμός τόσο της πολιτικής εξουσίας όσο και της δημόσιας διοίκησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη. Αποτρέπει επενδύσεις, ευνοώντας τους ημέτερους, δημιουργεί κλίμα απογοήτευσης και στασιμότητας, τρέφει φατρίες που λιμένονται την οικονομική και πολιτική ζωή. Και για να ξεριζωθούν αυτές οι πρακτικές της διαφθοράς, το πρώτο αλλά αποφασιστικό βήμα είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Απέναντι σε όσους αποδεδειγμένα συμμετείχαν και ωφελήθηκαν από ένα καλωστημένο δίκτυο συναλλαγών, παρανομίας και δωροδοκιών, που θέργεψε μεταξύ άλλων και στον χώρο του φαρμάκου. Και εκεί ένας από τους πρωταγωνιστές ήταν αποδεδειγμένα και καθομολογία της η εταιρεία Novartis. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το εγχείρημα αυτό δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Διότι το πολιτικό σύστημα που εξέθρεψε τη διαφθορά φρόντισε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο προστασίας, κυρίως για τον εαυτό του. Φρόντισε να ορίσει σύντομες παραγραφές για τα ποινικά αδικήματα. Φρόντισε να δημιουργήσει πολύπλοκες ειδικές διαδικασίες, να υψώσει δηλαδή δικονομικά τείχη που έχουν ένα και μοναδικό σκοπό, τη συγκάλυψη και την ατιμορρησία. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι αυτός είναι και ο στόχος των ειδικών διατάξεων του Συντάγματος για την διαβόητη ευθύνη των Υπουργών. Και κάποιοι που πάνω στην παραζάλη της εξουσίας μπέρδεψαν το δίκαιο με την επιθυμία τους και την ηθική με την ασυδοσία, ενδεχομένως να θεώρησαν ότι αυτή η νομική τερατοδία που δημιούργησαν, ο νόμος, ο λεγόμενος περί ευθύνης υπουργών, είναι ικανός να καλύψει τα νότα τους. Και είναι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, που όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και σήμερα, στέκουν έξαλλοι, αγανακτισμένοι και απορριμμένοι ταυτόχρονα μπροστά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Novartis. Αλλά και μπροστά στην αποφασιστικότητά μας, στην αποφασιστικότητα αυτής της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να κάνουν το παν, ώστε αυτό το σκάνδαλο να αναδειχθεί, να μην κουκουλωθεί. Απορούν, και τους είδαμε και σήμερα, οι εκπρόσωποι του παλιού πολιτικού συστήματος. Πώς είναι δυνατόν να τολμά κάποιος να παραβιάσει τόσο κατάφορα το κληρονομικό τους δικαίωμα στην εξουσία. Πώς είναι δυνατόν να τολμά κάποιος να γκρεμίσει τα προστατευτικά τείχη που ύψωσαν τα προηγούμενα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν, αντί αυτοί σήμερα να παρασημοφορούνται, να ελέγχονται οι αξιόπινες πράξεις. Αλλά ξέρετε, η αγανάκτηση και η οργισμένη απορία τους αποτελεί ταυτόχρονα και την άλλη όψη της αλαζονίας τους. Βεβαίως, ο καθένας έχει το αναφέρετο δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Και το τεκμήριο της αθότητας δεν είναι απλά σεβαστό, είναι ιερό. Και ασφαλώς δεν προσβάλλεται σε καμία περίπτωση από την απαρέγκλητη τήρηση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος, παρά τις προβληματικές πτυχές του, για τις οποίες βεβαίως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι, αλλά οι εμπνευστές τους. Αναρωτιέμαι όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τι είναι άραγε θεσμική απρέπεια? Είναι θεσμική απρέπεια να ερευνούμε και να μην κουκουλώνουμε το σκάνδαλο των σκανδάλων? Αυτό είναι θεσμική απρέπεια? Όσοι, οι περισσότεροι από όλους όσους μιλήσανε πιο πριν, πρόσωποι της αντιπολίτευσης, θεωρούν θεσμική απρέπεια και μόνο να ερευνώνται και να καταγγέλλονται πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας. Πρόσωπα πρώτης γραμμής, τέως πρωθυπουργοί και υπουργοί και νυν βουλευτές. Και να
καταγγέλλονται ότι ευνόησαν εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, εις βάρος της δημόσιας υγείας, εις βάρος των ασθενών, μια ιδιωτική εταιρεία που φέρεται όμως να χρησιμοποιεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως μεθοδεύσεις επιρροής, ικανές να καθορίζουν τη θεραπεία και το φάρμακο εκατομμυρίων ασθενών. Και το ερώτημα που σας θυμίζω έθεσα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν ξεκίναγε η διερεύνηση από τη Βουλή της υπόθεσης αυτής, και βεβαίως έμεινε αναπάντητο, θέλω να επαναφέρω και σήμερα. Πώς έγινε αυτό το σκάνδαλο, που όλοι παραδέχονται ότι είναι σκάνδαλο, πώς έγινε άραγε? Ξεφύτρωσε από μόνο του? Έπεσε από τον ουρανό? Δεν υπήρξαν πολιτικά πρόσωπα και κυβερνητικοί παράγοντες που την κρίσιμη περίοδο ευνόησαν τη συγκεκριμένη εταιρεία με τις αποφάσεις τους, ώστε αυτή να έχει παράνομο κέρδος? Και με ποιο όφελος άραγε? Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να ρωτήσω ευθέως. Εκδόθηκαν ή δεν εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ευνοήθηκε η εταιρεία Novartis? Καθορίσανε ή όχι οι αποφάσεις αυτές τιμές συγκεκριμένων φαρμάκων της συγκεκριμένης εταιρείας? Παρακολουθούσανε ή όχι την εξέλιξη των τιμολογήσεων, τη σύνταξη των μελετών που κατέτειναν στην δίθεν επιστημονική θωράκιση των επιλογών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας? Ευνοήθηκε η εν λόγω εταιρεία σε σχέση με άλλες ως προς την τάχιστη τιμολόγηση και αποζημίωση των φαρμάκων, ναι ή όχι? Δεν έδωσε κανένας απάντηση σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα? Ή μήπως όλα αυτά γίνανε αλλά δεν τα βλέπανε αυτοί που κυβερνούσανε, δεν τα ξέρανε ή δεν τα επιδιώκανε? Και τολμάνε σήμερα ορισμένοι να μας καταγγέλνουν και ως και βορούς ότι εμείς πείσαμε τους μάρτυρες να καταθέσουν, εμείς πείσαμε τους δικαστές να πάρουν καταθέσεις και να υπάγουν μάρτυρες σε καθεστώς προστασίας, και αφού τη στήσαμε αυτή τη σκευωρία, τώρα επιλέγουμε και να την κουκουλώσουμε. Διότι αυτό ισχυριστήκανε και αποχωρήσανε από την Επιτροπή, αυτό ισχυριστήκαν και αποχωρήσανε και από τη συνεδρίαση σήμερα. Θα θέλανε όμως να είναι έτσι. Θα θέλανε να έχουμε επιδίωξη να το κουκουλώσουμε. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, ούτε εγώ, ούτε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στηρίζει αυτή την κυβέρνηση έχουμε καμία πρόθεση να κουκουλώσουμε, να συγκαλύψουμε και να σιωπήσουμε. Αντίθετα, σκοπεύουμε να ακολουθήσουμε τη μοναδική διαδικασία, γιατί δεν υπάρχει άλλη, που μπορεί να ρίξει φως στην υπόθεση και να μην επιτρέψει τη σύντομη παραγραφή των αδικημάτων για τα οποία καταγγέλλονται. Και αυτή η μοναδική διαδικασία είναι η επιστροφή του φακέλου στην τακτική δικαιοσύνη, που είναι και η μόνη αρμόδια για να αποφασίσει. Και επειδή αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και εκφράζουν αυτή την ευρικότητα και αυτή την επιθετικότητα. Γι' αυτό και αποχωρήσαν από την Επιτροπή. Με τι επιχείρημα αποχωρήσαν από την Επιτροπή? Ότι δήθεν εκεί έπρεπε να γίνει διερεύνηση. Αλήθεια, ποιον κοροϊδεύουνε? Αν γινότανε εκεί η διερεύνηση, πράγμα που θα προϋπέθετε ότι η Επιτροπή θα δεχόταν λανθασμένα την αρμοδιότητά της, τότε όλα θα κατέληγαν στον κεάδα της παραγραφής. Και επειδή εμείς δεν παίξαμε αυτό το παιχνίδι, επειδή στέλνουμε την υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη, γι' αυτό και επιλέξαν έναν άλλον δρόμο. Ποιον δρόμο? Τον δρόμο της τρομοκράτησης των προστατευόμενων μαρτύρων και της συκοφάντησης και τρομοκράτησης των δικαστικών λειτουργών. Και μάλιστα με μηνύσεις εναντίον των δικαστών, οι οποίες κατέληξαν φυσικά εκεί που άξιζε να καταλήξουν. Και απροπό, άκουσα και τις δηλώσεις του κ. Σαμαρά προχθές. Αν δεν είναι αυτό η πιο αισχρή παρέμβαση στη δικαιοσύνη, τότε τι είναι? Όπου είπε ότι η υπόθεση, λέει, θα ανασυρθεί από το αρχείο.
Και ο κύριος Σαμαράς πού το ξέρει λοιπόν ότι θα ανασυρθεί από το αρχείο, αν λέει γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ακούστε. Θα ανασύρουν οι δικαστές την υπόθεση από το αρχείο. Μήπως σκοπεύει να διορίσει κανέναν κολλητό του στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Δεν αποκλείεται, το έχει ξανακάνει άλλωστε. Και για να τελειώνουμε. Ένα πράγμα είναι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, που έχει ήδη πάρει το δρόμο της. Αλλά ένα άλλο πράγμα, το οποίο δεν γλιτώνει κανείς, ξέρετε, είναι η λαϊκή συνείδηση. Και όλοι φαντάζομαι κυκλοφορούμε με τον κόσμο και ακούμε και ο κόσμος έξω γνωρίζουμε τι λέει για την υπόθεση της Νοβάρτης. Ότι κάποιοι τα πήρανε, ότι κάποιοι πλουτίσανε και μακάρι να βρεθούν ικανά στοιχεία ώστε να τιμωρηθούν. Για το πρώτο είναι βέβαιοι ότι τα πήρανε. Για το ότι θα τιμωρηθούν υπάρχει πράγματι αμφιβολία. Αυτά λέει ο κόσμος. Και ξέρετε γιατί τα λέει αυτά ο κόσμος? Γιατί δεν θα τους μάθει τώρα αυτούς που μας κυβερνάγαν για χρόνια. Τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τους γνωρίζει, ξέρετε, γιατί όλα αυτά τα τερατουργήματα τα οποία βρίσκουμε μπροστά μας χρόνια τώρα είναι δικά τους κατασκευάσματα. Δικός τους ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δικό τους και το παραδικαστικό σύστημα. Δική τους και η διαπλοκή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και η Κουμπάρη. Δικός τους ο Τσοχατζόπουλος, ο Χριστοφοράκος, ο Μαντέλης, ο Τσουκάτος, ο Παγιωργόπουλος, ο Παπαντονίου και ο κύριος Παπασταύρου, που θα πρέπει η χώρα να έχει και άλλους 10, όπως μας είχε πει ο κύριος Σαμαράς, και βρίσκεται πίσω από κάθε οφσόρι ο οποίο έχει συσταθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Δικά τους επίσης και τα υποβρύχια, δικά τους και οι Siemens, δικά τους και τα μαύρα ταμεία, οι offshore, τα αδήλωτα του Ποθενέσκες, τα θαλασσοδάνεια των 400 εκατομμυρίων στα κόμματά τους που θέλουν να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός, δικά τους βεβαίως και τα ξεχασμένα στικάκια και τα δάνεια μπαλόνια, τώρα βεβαίως δική τους και η Νοβάρτης. Δεν εκπλήσεται ο ελληνικός λαός. Και αυτό, ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν προκύπτει μόνο από τις καταθέσεις των προστατευόμενων και των υπόλοιπων μαρτύρων. Προκύπτει από το σημείωμα του κυρίου Σαμαρά με τα δικά του γράμματα στον κύριο Φρουζή. Του κυρίου Σαμαρά που στην προηγούμενη παρουσία του, στην αρχική συνεδρία εδώ στη Βουλή, κάπου ανάμεσα σε ένα ακροδεξιό παραλήρημα και στις κουτσαβάκικες απειλές του για το πόσο πολύ θα μας κυνηγήσει και πόσο μέχρι το τέλος θα μας πάει, δεν παρέλειψε να διαβεβαιώσει το σώμα ότι τον κύριο Φρουζίλη δεν τον είχε ποτέ συναντήσει. Δεν τον είχε ποτέ συναντήσει ιδιωτικά, παρά μονάχα μπροστά στις κάμερες της δημόσιας τηλεόρασης. Μάλλον ο κύριος Σαμαράς είχε συνήθεια μπροστά στις κάμερες της ΝΕΡΙΤ να μοιράζει δεξιά και αριστερά το τηλέφωνο του κυρίου Σταϊκούρα. Έτσι φαίνεται. Και ποιος ήταν τότε ο κύριος Σταϊκούρας? Ο πολιτικός προϊστάμενος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Και αναρωτιέμαι, έχουν όλοι οι πολίτες στους οποίους χρωστάει το δημόσιο αυτή την προνομιακή σχέση με τον προϊστάμενο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους? Είναι ερωτήματα τα οποία δεν φρόντισε κανένας να απαντήσει κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Και βεβαίως η απόλυτη ιδιοκτησία του σκανδάλου Νοβάρτης από την προηγούμενη κυβέρνηση προκύπτει επίσης και από τις αυστηρές οδηγίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τις αυστηρές οδηγίες του κυρίου Φρουζή στον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί βεβαίως, όπως να το κάνουμε, είναι και θέμα, αν θέλετε, αξιοπρέπειας. Τέτοιοι ήταν, φαίνεται, όχι μόνο υπάκουα παιδιά της Τρόικας, αλλά και υπάκουα παιδιά των πολυεθνικών και των επιχειρηματιών αφεντικών τους. Αντί λοιπόν να είναι υπηρέτες του λαού, όπως θα έπρεπε, γίνανε υπηρέτες του κάθε κύριου Φρουζή, ο οποίος τους έστελνε αυστηρά μηνύματα με οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν. Προκύπτει όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η ιδιοκτησία
το ownership που λένε και οι θεσμοί, η ιδιοκτησία του σκανδάλου από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την ίδια την έκθεση της Νοβάρτης, η οποία το βάζει δημοσιότητας από την εισαγγελική έρευνα, η οποία αξιολογούσε, προσέξτε, ένα προς ένα τα πολιτικά στελέχη όχι μόνο της κυβέρνησης τότε, αλλά και της αντιπολίτευσης. Βλέπω εδώ τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος τότε ήταν ένας απλός βουλευτής. Αλλά είχε αξιολόγηση, κανονικά. Και όλοι, πολλοί άλλοι, είχαν φάκελο. Γιατί μιλούσαν για το φάρμακο και αυτοί τους παρακολουθούσαν. Και τι προκύπτει λοιπόν από αυτή την αξιολόγηση? Προκύπτει η προνομιακή σχέση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την εταιρεία. Και φυσικά η όχι και τόσο θετική άποψη για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το πηγαίναν το γράμμα. Δεν προωθούσαν τη γραμμή της εταιρείας. Τι να κάνουμε. Προϊόν σκευωρίας λοιπόν γι' αυτό. Ας είναι. Ας έχουμε κατά νου όμως ότι αυτά που έχουμε δει προφανώς δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία αναμένεται να βγουν. Διότι δεν το λέω επειδή γνωρίζω κάτι. Αλλά το λέω επειδή εξαιτίας αυτού του νόμου και της υποχρέωσης συνταγματικής των δικαστών μόλις πέφτουν σε πολιτικά πρόσωπα να παραδίδουν το φάκελο στη δικαιοσύνη, στην Βουλή, με συγχωρείτε, είμαστε σε πολύ πρωτόλιο στάδιο της έρευνας, σε πολύ αρχικό στάδιο της έρευνας. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο αποφασίζουμε σήμερα είναι να γυρίσουμε την υπόθεση στη δικαιοσύνη για να συνεχίσει η έρευνα. Προσερχόμαστε στη σημερινή ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με ένα απλό και καθαρό αίτημα. Κάθε πολίτης μπορεί να αντιληφθεί ως απολύτως αυτονόητο να συνεχιστεί η έρευνα από την τακτική δικαιοσύνη η οποία θα ελέγξει τα αδικήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Συγκεκριμένα, τα αδικήματα που αφορούν τις πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας καθώς και τις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και τις οποίες η Βουλή είναι αναρμόδια τόσο για τη δίωξη όσο και για την εκδίκασή τους. Και γιατί πρέπει να συμβεί αυτό? Οι λόγοι είναι απολύτως ξεκάθαροι. Σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα της δωροληψίας και δωροδοκίας και της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, δεν είναι ούτε νομικά δυνατό, ούτε συμβατό με οποιαδήποτε λογική να συνδέονται με την εκτέλεση των καθηκόντων του Υπουργού. Η αναγνώριση ότι τα παραπάνω ερευνόμενα εγκλήματα δεν τελούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων και επομένως δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Βουλής, ουσιαστικά αποτρέπει την υπαγωγή του στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 86 του Συντάγματος. Διότι πού θα καταλήγαμε στην περίπτωση εφαρμογής του περιβόητου άρθρου 86? Στην εξάλληψη των ποινικών ευθυνών, στην ατιμορρησία πιο απλά των ελεγχόμενων προσώπων λόγω παρέλευσης της αποσβεστικής προθεσμίας. Και για να γίνω σαφέστερος, επιτρέψτε μου να σας παραθέσω το απόσπασμα από το πόρισμα της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Διεξαγωγή Προκαταρκτής Εξέτασης κατά του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπακοσταντίνου, που θυμίζω ότι δεν είχε συντάξει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Και είχε συντάξει και είχε ψηφίσει. Τι έλεγε τότε, διαβάζω. Και διαβάζω γιατί αυτά πρέπει να ακουστούν και να καταγραφούν στα πρακτικά. Έλεγε λοιπόν το πόρισμα: επομένως, κατά την ορθότερα και κρατούσα άποψη, η εκβίαση, άρθρος 385 ποινικού κώδικα, η παθητική δωροδοκία, αδιαφόρος του χρόνου λήψης του δώρου και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα δεν εμπίπτουν στην εξαιρετική δικαιοδοσία της Βουλής και του Ειδικού Δικαστηρίου, αλλά στην συνήθη δικαιοδοσία των κοινών ποινικών δικαστηρίων στα οποία υπάγονται όλοι οι πολίτες ακόμα και αν συναρτώνται με αδίκημα που έχει τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του Πρωθυπουργού, Υπουργού ή Υφυπουργού. Ισχύουν για αυτά, συνέχιζε, οι κοινές διατάξεις του ποινικού δικαίου και του κώδικα ποινικής δικονομίας περί δίωξης, ανάκρισης, αναρμοδιότητας και παραγραφής και δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος εφαρμογής του άρθρου 86 του Συντάγματος και των εκτελεστικών αυτών νόμων. Επομένως,
Δεν στέκει εδώ ο ισχυρισμός που ακούσαμε από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ότι κάποιος πάει τάχα να τους παγιδεύσει. Διότι η άποψη που καταθέτει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που κατέθεσε στην Επιτροπή και καταθέτει σήμερα στην Ολομέλεια δεν είναι μια νέα άποψη. Ούτε έχει χαρακτήρα συγκυριακής σκοπιμότητας. Είναι άποψη διαχρονική, η οποία έχει κατά αναλογία διατυπωθεί και στο παρελθόν, σε χρόνο ανύποπτο, με τον πλέον επίσημο και σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω, όχι από τις δυνάμεις που σήμερα συγκροτούν την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτή τη θέση την απολύτως κρατούσα στη νομική θεωρία. Καλείται να υιοθετήσει σήμερα η Βουλή. Ώστε να συνεχιστεί, επαναλαμβάνω, η έρευνα από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και σε συνθήκες απόλυτης ανεξαρτησίας, είμαι βέβαιος ότι θα προβούν στις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την καθαρή θέση, ποιο είναι το αντίθετο επιχείρημα που ακούσαμε σήμερα? Το κοινικό επιχείρημα ότι τα εγκλήματα δωροδοκίας, δωροληψίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, εφόσον τελέστηκαν, αυτό συνέβη στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους από υπουργούς ή άλλους κυβερνητικούς παράγοντες. Επομένως, εμπίπτουν στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, άρα ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Αυτό ακούσαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Συγκύη συνάδελφοι, καταλαβαίνετε τι λέει στον ελληνικό λαό σήμερα η αντιπολίτευση. Με δύο λόγια λέει ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Νοβάρτης, αθώοι ένοχοι, δεν έχει σημασία, έπραξαν, αν έπραξαν και ό,τι έπραξαν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Υπερπίστεως και πατρίδος δηλαδή. Και στα πλαίσια των καθηκόντων των υπουργών, πήγαν, αν πήγαν, θα διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη, τα πακέτα της Νοβάρτης. Αυτό το επιχείρημα, και με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα, ήθελα να θέσω υπόψη του σώματος, αλλά και υπόψη του ελληνικού λαού που μας παρακολουθεί. Και τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτά τα ηλαροτραγικά επιχειρήματα, έχω την αίσθηση ότι παρακολουθούμε σήμερα ένα πρωτοφανές ρεσιτάλ αμοραλισμού από τα πρόσωπα που έχουν ταυτιστεί με την κατάρρευση της χώρας, με το όργιο της διαπλοκής και με τις περιπέτειες που έζησε η χώρα τα τελευταία χρόνια με την άρση μεγάλου μέρους της εθνικής κυριαρχίας. Σήμερα η επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης αλλά και η επιλογή της να αποχωρήσει για άλλη μια φορά από την ψηφοφορία καθιστά, θα έλεγα, ξεκάθαρο ένα πράγμα. Ότι εκτός από την άβυσο που μας χωρίζει στην ιδεολογία, που φροντίζει ο κ. Μητσοτάκης με τις συχνές παρεμβάσεις του να την αποσαφηνίζει διαρκώς, μας χωρίζει άβυσος, μας χωρίζει ένα απέραντο χάσμα και στο επίπεδο της ηθικής. Λιδωρούνε χωρίς κανέναν απολύτως δισταγμό στοιχειώδεις κανόνες λογοδοσίας, δημοκρατικού κοινωνικού ελέγχου, διαφάνειας και απόδοσης δικαιοσύνης. Όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μια συντεταγμένη πολιτεία έχει ισχυρά αντισώματα απέναντι στον αμοραλισμό και τον κινησμό σε κάθε του έκφανση. Και το ισχυρότερο όλων είναι ο δημοκρατικός έλεγχος του πολιτικού συστήματος και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι συστατικά στοιχεία για την Ελλάδα που πιστεύω οραματίζεται ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Και αυτά ακριβώς είναι που υπερασπιζόμαστε στην πράξη. Γι' αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας καλώ σήμερα να κάνουμε το αποφασιστικό βήμα σε μια υπόθεση που έχει στοιχήσει οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά στην πατρίδα μας. Η δικαιοσύνη εκ του ρόλου της θα αναλάβει το ύψιστο έργο έναντι της κοινωνίας να χυθεί άπλετο φως, να αναζητηθούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, αυτοί οι οποίοι όντως είναι ένοχοι. Γιατί πολιτικά ένοχοι είναι και εκτείουν ήδη ποινή, την ποινή της πολιτικής παραχμής πολύ. Αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να αποδώσει ευθύνες και να αποδοθεί
και για το ποινικό σκέλος της ενοχής. Σε όσους πραγματικά είναι ένοχοι, το επαναλαμβάνω. Και πρέπει βεβαίως να τιμωρηθούν για τις πράξεις τους. Γιατί η Ελλάδα στη νέα εποχή πρέπει να είναι απαλλαγμένη τόσο από τις αμαρτίες του παρελθόντος, όσο όμως και από τα βαρύδια του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ.